Κυρία Μανολάκου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε. Τι κάνετε, πώς είστε? Το παλεύουμε. Όπως όλοι. Είναι ανησυχητικά τα... κάτω από τη μάσκα. Πώς βλέπετε, πώς έτσι, βλέπετε έτσι. Και το υγειονομικό κομμάτι, εντάξει δεν είστε ειδικός, αλλά από την πολιτική έτσι, θεώρηση των πραγμάτων και σε ό,τι αφορά τα μέτρα και τις σκέψεις και όλα αυτά, αλλά και στο οικονομικό κομμάτι που εκεί πέρα υπάρχει εξίσου πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι σωστό έτσι όπως τα συνδέεται, γιατί είναι οι συνέπειες της πανδημίας και στην καθημερινότητα και στην επιβίωση. Mm-hmm. Είναι γεγονός ότι σπάει κάθε τόσο το ρεκόρ κρουσμάτων και προετοιμαζόμαστε να συνηθίσουμε, αν θέλετε, το τετραψήφιο νούμερο. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, επαρκούν τα μέτρα mm-hmm. για να το αντιμετωπίσουμε? Ναι, εσείς τι λέτε? Εμείς βλέπουμε ότι όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση εστιάζεται στην ατομική ευθύνη. Βεβαίως είναι ατομική ευθύνη στο να φοράς τη μάσκα σου και να πλένεις τα χέρια σου. Φτάνει όμως, μπαίνει και ένα τρίτο από τους υγειονομικούς και από τα πρωτόκολλα, ο συνωστισμός. Mm-hmm. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταφοράς το έχουν αντιμετωπίσει? Όχι. Εδώ δεν είναι ατομική ευθύνη. Βέβαια, έχουμε κρούσματα και στην περιφέρεια που δεν έχουμε θέμα μέσων μαζικής μεταφοράς. Άρα και κάτι άλλο ακόμη κάνουμε λάθος. Χωρίς να μην βλέπουμε. Στα σχολεία θα σας πω γιατί το βιώνουμε. Mm-hmm. Που είναι μαζικός χώρος. Δεν γίνονται τεστ σε μαθητές και καθηγητές. Δηλαδή, τι δεν γίνεται? Η χνηλάτιση. Εδώ η χνηλάτιση είναι μηδέν. Όταν και όσα κρούσματα μαθαίνουμε από τα σχολεία είναι γιατί το οικογενειακό περιβάλλον ενημερώνει το σχολείο. Και γιατί όταν κάποιο παιδί έχει σύμπτωμα υποβάλλεται σε τεστ? Όχι. Θα σας το εξηγήσω. Mm-hmm, γιατί σας άκουγα και πριν και λέγατε τους ασυμπτωματικούς και έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί από αυτούς που έχουν τα συμπτώματα μπορούν να προστατευτούν ή και ξέρουμε για να προστατευτούν οι γύρω. Από τους ασυμπτωματικούς όμως δεν μπορείς να προστατευτείς γιατί ο ίδιος δεν το ξέρει. Ναι. Άρα τι πρέπει να κάνεις? Η χνηλάτιση. Θα σας πω εγώ ζητήματα που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Mm-hmm. Έτσι. Και στον Πειραιά που είστε εσείς μπορεί να είναι και ακόμη πιο οξυμένα. Στον Πειραιά, ναι. Εντάξει. Ναι. Έχεις σύμπτωμα σε υπάλληλο. Mm-hmm. Έχει δύο παιδιά, ένα στον υπηαγωγείο και ένα στο δημοτικό. Ωραία, έγινε το τεστ δωρεάν και λοιπά, παίρνει τα μέτρα η υπάλληλος και ανησυχεί για το οικογενειακό περιβάλλον το άμεσο, τα παιδιά. Ναι. Λέμε να κάνουν έλεγχο. Όχι, λέει, όχι, είναι δεδομένο ότι έχουν κορονοϊό τα παιδιά και θα μείνουν για 11 μέρες στο είναι σπίτι. Η γνωστή καραντίνα που μπαίνει το οικογενειακό περιβάλλον του θετικού να κρούσματος. Να ρωτήσω, τα παιδιά που κάθονται στο ίδιο θρανείο, οι φίλοι που παίζουν, δεν πρέπει να γίνει η χνηλάτιση, δεν πρέπει να γίνει έλεγχος? Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνει με μαζικό τρόπο. Ή στην Ιωνίδιο είχες 3 κρούσματα, είχες και καθηγητή. Ναι. Δεν πρέπει να γίνει χνηλάτιση, γιατί είναι υγειονομικές βόμβες ή ακόμα στους χώρους δουλειάς. Άρα λέτε είναι πλασματική η καλή εικόνα που έχουμε από τα σχολεία. Δεν έχουμε όμως και παιδιά που νοσούν. Έχουμε την υποχρεωτική χρήση της μάσκας, θα μπορούσαν να ήταν αραιότερα τα θρανία, θα μου πείτε. Και λιγότερα άτομα. Mm-hmm. Άρα το θέμα του συνωστισμού να το αντιμετωπίζεις. Γιατί όλοι οι ειδικοί, οι γιατροί, γιατί αυτούς ακούμε και τις προτάσεις τους υιοθετούμε, mm-hmm. θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει τουλάχιστον 15 άτομα ανατάξει και με μία απόσταση. Και αυτό δεν το λέμε τώρα γιατί... Τώρα για να πάρεις αυτά υπήρχε τα το πρόβλημα μέτρα, των αθουσών. Υπήρχε εδώ το πρόβλημα των αθουσών, ότι δεν υπάρχουν τόσες αθουσές. Μπορούσαν από τον Ιούνιο μήνα, από τότε που το προτείναμε και το λέγαμε, να πάρουν μέτρα. Δηλαδή, τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους και έχουν τη συμπαράσταση μαζί με τους γονείς, μαζί με τους καθηγητές, δεν είναι παλαβά. Την προστασία της υγείας τους ζητάνε. Μάλιστα, στο οικονομικό κομμάτι...
Στο οικονομικό κομμάτι. Υπάρχουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα στους εργοδότες, την κυριολεξία, να καταργούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή ακόμα να κλείνουν και όλες. Αυτοί οι εργαζόμενοι τι θα απογίνουν, δηλαδή έχουμε και μειωμένο εισόδημα ή και καθόλου εισόδημα. Βέβαια, στα στοιχεία της Eurostat ήμασταν από τις χώρες που δεν, σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές, να το πούμε πάλι, οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν ήταν λιγότερες, γιατί το πρόβλημα είναι σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες. Βεβαίως, όμως, κοιτάξτε, στη διαμόρφωση του ΑΕΠ η βιομηχανία τουρισμού έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Mm-hmm. Ναι. Και αυτή τη στιγμή είχε μία μείωση που έφτανε το 75%. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πολλοί εργαζόμενοι διαμόρφωναν το ετήσιο εισόδημα από απασχόληση στον τουρισμό. Και μιλάω από βιοτεχνίες που πουλάνε τουριστικά είδη μέχρι το άμεσο. Mm-hmm, mm-hmm. Άρα η φτώχεια αυτή θα γιγαντωθεί τώρα θα φανεί, το χειμώνα. Ήδη έχει ξεκινήσει. Ναι. Κανένα δύσκολο στο μέλλον. Βέβαια θα είναι και δεδομένου και με τον πτωχευτικό κώδικα. Εδώ θα βλέπουμε και άστεγους. Δηλαδή το επόμενο διάστημα από τη φτώχεια θα πάμε και στην αστεγασία. Άρα λοιπόν εδώ έχει μεγάλες ευθύνες και η κυβέρνηση, αλλά και η αξιωματική αντιπολίτευση που μπορεί να βγαίνει και να κουνάει το δάχτυλο, γιατί όλα αυτά είχαν προετοιμαστεί και σήμερα κάτω από τη νέα οικονομική κρίση αλλά και την πανδημία επιδεινώνεται η θέση και της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, γιατί τα περισσότερα οικονομικά μέτρα διασφαλίζουν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία, γι' αυτό δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ακούσαμε με πολύ προσοχή τους προβληματισμούς σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μανολάκου, για ευχαριστώ αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα. Όμως, ναι, ήθελα να πω ότι συνεχώς τα συνδικάτα κάνουν συγκεντρώσεις με όλα τα μέτρα προστασίας και της μάσκας και της απόστασης, ακριβώς βάζοντας αυτά τα ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά αναδεικνύουν και οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία, τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν, αλλά και στους χώρους. Μάλιστα. Κυρία Μανολάκου, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.